Και ναι, φτάσαμε στο. Όχι, Ιωάννη, δεν μπαίνουμε εκεί μέσα. Ηρώδιο. Βγες έξω ξανά. Αρχαίο θέατρο. Να ανέβεις εκεί πάνω να μας κάνεις μια φωτογραφία με τα παιδάκια ή να μας πάρεις το βίντεο, τι θα πω. Εδώ είναι το Ηρώδιο. Α, και από πάνω ρε, από εκεί προς τα κάτω είναι ωραία, βλέπεις. Κάτσε λίγο να μην. Κάτσε λίγο να μην. Έχει πολύ κόσμο και εδώ φαίνεται πιο κοντά είναι. Έλα, άντε, πείτε εδώ. Ιωάννη, πρόσεξε, μην πέσεις κάτω. Γυρνά. Κοιτάξτε εδώ τι νοτά με παραστάσεις, δεν πρέπει να γίνονται τώρα πια. Σας γράφω τώρα, παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Έξω από το Ηρώδιο προς Λυστή την Ακρόπολη. Και μην πέσεις, λέμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Τέλεια. Έλα, μωρό μου. Δώσε τα στήλια. Αχ, μισό λεπτάκι. Πάρε λίγο και την κοινωνία. Είμαστε, πες μπροστά στο Ηρώδιο. Τι έχει? Τι είναι? Hello! Αυτή τη στιγμή μιλάει η Χριστίνα με την Ιωάννα. Ιωάννα, να το βίντεο που μιλούσε στην Χριστίνα. Ιωάννη, προχθές γιατί πέτρες εδώ μπορεί να γλιστράνε. Και ναι, που έχει πολλά φτάνουμε. Δεν το δικό σου, αλλά είναι ένα. Φτάσαμε. Ε, βέβαια, από όλο τον κόσμο έχει κόσμο. Ακρόπολης. Παρθενώνας. Βρισκόμαστε στα προπήλαια του Παρθενώνα. Όπως βλέπετε. Μπορείτε. Προφίλια, βλέπετε χιλιάδες τόνους σκιώνες. Καριάτιδες εκεί στο βάθος. Και Παρθενώνας. Φτάσαμε στο Παρθενώνα. Να ο Γιώργης. Μεγάλη. Βλέπανε μέχρι το Πειραιά στον Ιωάννη. Μετρήστε πόσοι κοιόνες βλέπετε πίσω μου. 8. Πολύ σωστά. Άρα 2-8 συν 1. Οι μακριές πλευρές έχουν 17 κοιόνες. Δεν χρειάζεται καν να τις μετρήσετε. Αυτό ήταν ένα μέτρο, μια αναλογία που είχα.
Άρα για πρώτη φορά όμως έτσι τότε χτίζεται ένας ναός που είναι πολύ πιο φανδύς από τους άλλους και πιο μακρύς. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί μέσα σε αυτό το ναό δεν έχετε μάθει ότι υπήρχε ένα υπέροχο τεράστιο άγαλμα, άγαλμα και αθνάς. Για να έχουν χώρο γύρω γύρω να το βλέπουν και να το απολαμβάνουν. Αυτό είναι. Ο τρίτος λόγος που ο ναός αυτός είναι διάσημος μέχρι και σήμερα όμως, πες μου, είναι η κολόνα. Που όταν χτύπαγε ο ήλιος στις κολόνες, νομίζω ότι γινόταν πιο πιο κοντές και προσπάθησαν μερικοί αρχιτέκτονες, αλλά ποτέ δεν το αυτό μπορώ να το εξηγήσω και να το συνεχίσω από το σημαντικό σα. Όχι, ήταν πιο χοντρές για όταν χτυπήγες να ήταν όχι. Είναι αυτό είπα. Να σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ αυτό που λέτε. Για κοιτάξτε το πρώτο και το δεύτερο χείμωνα και μετά το τρίτο. Το διάστημα ανάμεσα από τον πρώτο στο δεύτερο και από το δεύτερο στο τρίτο, το πρώτο κομμάτι είναι πιο μικρό. Το βλέπετε ότι είναι πιο μικρό το διάστημα. Αυτό γίνεται σε όλους τους γωνιακούς χείμωνες. Και το κάνουμε γιατί ο χείμωνας αυτός το μάτι μας θα το έβλεπε πιο λεπτό. Αν είχε τη φύγη από αυτό. Δηλαδή το μάτι βλέπει κάτι να δείτε ο σωστό, το φτιάξαν έτσι. Δεύτερον, όλοι οι χείονες έχουν λεπτό λαιμό, παχιά κοιλιά. Δεν είναι πιο ψηλό. Όμως, αυτό που είναι πιο πιο σημαντικό ακόμα, είναι ότι αυτός ο ναός δεν έχει ούτε μία αιστεία γραμμή. Τι εννοώ, παιδιά μου καλά. Το πάτωμα. Ανατολή. Be careful. This temple is famous mostly because of the stories of female statues that are called Caryatides. Ο Παρθενών ήταν ναός αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο. Είναι δωρικού ρυθμού. Είναι δωρικού ρυθμού κατασκευασμένος από λευκό πεντελικό μάρμαρο με πλάτος 30,86 μέτρα, μήκος 69,51 μέτρα και ύψος 15 μέτρα. Έχει εξωτερική κυονοστοιχεία πτερών με 8 κυώνες στις στενές και 17 στις μακριές πλευρές, καθώς και εσωτερική κυονοστοιχεία πρόστασης 6 κυώνων στις στενές πλευρές. Εσωτερικά ήταν χωρισμένος στο πρόναο το σικό τον οπισθόδρομο και τον οπισθόναο. Πρόκειται για το κύριο αρχιτεκτόνημα του οικοδομικού προγράμματος για την επανίδεση του Ιερού Ναού της Ακρόπολης μετά την καταστροφή του από τους 480 π.Χ. το οποίο εφαρμόστηκε με εισήγηση του Περικλή, του περίφημου πολιτικού της Αθήνας. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προήρθε από το Ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας που φυλασσόταν στο οπισθόδρομο του Παρθενώνα. Ο Παρθενών οικοδομήθηκε στο διάστημα 447 με 438 π.Χ. και ο γλυπτός διάκοσμός του ολοκληρώθηκε από το 432 π.Χ. Ο αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης. Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά σχεδίασε και εν μέρη λάξευσε μαζί με τους συνεργάτες ο μεγάλος γλύπτης και φίλος του Περικλή Φιδίας, ο οποίος είχε και τη γενική εποπτεία της κατασκευής του ναού. Ο Φιδίας φιλοτέχνησε επίσης το χρυσέ λεφάντινο άγαλμα της θεάς με την επιβλητική επίσημη εμφάνιση και ύψος 12 μέτρα της θεάς Αθηνάς, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο σικό. Το άγαλμα διατηρήθηκε, αλλά η μορφή του μας είναι γνωστή από αρχαίους συγγραφείς και μεταγενέστερα αντίγραφά του. Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού, η πλούσια γλυπτική διάκοσμος του Παρθενώνα, η οποία ανά τους αιώνες υπέστη σημαντικές καταστροφές και λαιλασίες, δεν τρεπόταν το κολόπ, τέλος πάντων, αποτελούνταν από 92 μετόπες τη συνθέση των αετωμάτων και της ζωοφόρου. Μεγάλο μέρος του πρότυπου γλυπτού διάκοσμου εκτίθεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι μετόπες έχουν θέμα.
Οι μετόπες έχουν θέμα τον αγώνα των Ολυμπίων Θεών κατά των εξαργημένων γιγάντων. Γιγαντομαχία στην ανατολική πλευρά της άλωσης της Τρίας από τους Έλληνες Ηλίου Πέρσης. Στη βόρεια, στην πρόσκληση των Αμαζών που απείλησαν την πόλη, Αμαζονομαχία στη δυτική και σκηνές πάλης μεταξύ Ελλήνων και Κεντάβρων. Κεντάβρομαχία στη νότια. Το ανατολικό αέτομα απεικονίζει την γέννηση Αθηνάς από το κεφάλι του πατέρα της, Δία, ενώπιον άλλων θεών του Ολύμπου. Τη γενέθλια ημέρα της Θεάς οριοθετούν τα άρματα του Ηλίου και της Ελλήνης στις γωνίες του ατόματος. Στο δυτικό αέτομα παριστάνει τη διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για την προστασία της Αττικής με την παρουσία βασιλέων που ήταν οι γενάρχες των Αθηναίων και τοπικών ηρών ή προσωποποιήσεων του Αττικού τοπίου. Ιζωφόρος εμβόλυμο ιωνικό στοιχείο στο δωρικό κτίριο με συνολικό μήκος 160 μέτρα απεικονίζει την πομπή της εορτής των μεγάλων Παναθήναιων στην οποία συμμετέχουν ομάδες των πολιτών και του στρατού της Αθήνας. Η πομπή ολοκληρώνεται με την ανατολική πλευρά με την παράδοση του πέπλου για το λατρευτικό άγαλμα της Αθηνάς Πολιάδος ενώπιον του Θεού του Ολύμπου. Παρθενών. Ορισμένα στοιχεία. Κάτω.